Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 15 Φεβρουαρίου παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Έξαρση παρουσιάζει σύμφωνα με τους επιστήμονες ο ιός της γρίπης Ι1Ι1 σε ολόκληρη την χώρα, ενώ στη γειτονική Μυτιλίνη έχασε τη μάχη με τη ζωή 59χρονος καρδιοπαθής, ο οποίος νοσηλεύονταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας και ο οποίος είχε διαγνωστεί θετικός στον ιό Ι1Ι1. Τοπικά τώρα να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν υποψίες για ένα κρούσμα, το οποίο όμως ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι πανελλαδικά διανύουμε την κορύφωση της γρίπης, καθησυχαστικός ήταν ο παθολόγος Γιώργος Σαρής, αναφέροντας ότι όπως κάθε χειμώνα, έτσι και φέτος έχουμε κάποια κρούσματα. Ωστόσο, επεσήμανε ότι η φετινή γρίπη δεν έχει διαφορά από την γρίπη των προηγούμενων χρόνων και γι' αυτό ο κόσμος δεν θα πρέπει να πανικοβάλλεται εύκολα από αυτά που ακούει από την τηλεόραση και μάλιστα από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την ιατρική. Οι ευπαθείς ομάδες τώρα που δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής, να πούμε ότι μπορούν να κάνουν ακόμα και τώρα το εμβόλιο, προκειμένου να μην έχουν προβλήματα. Να αλλάξουμε θέμα. Μπορεί το Πάσχα να απέχει ακόμα σχεδόν 3 μήνες, ωστόσο για πρώτη φορά επιχειρείται να συντονιστεί η προσπάθεια εκ των προτέρων και όχι την τελευταία εβδομάδα πριν τον Ρουκετοπόλεμο. Έτσι, με πρωτοβουλία του τοπικού συμβουλίου Βροντάδου και του αντιδήμαρχου Κώστα Μούνδρου, στήθηκε εθελοντική ομάδα δράσης για τον Ρουκετοπόλεμο με επικεφαλής τον Απόστολο Ροδίτη. Σύμφωνα με τον κύριο Ροδίτη, στόχος της ομάδας είναι αφενός η διατήρηση του εθίμου και αφετέρου, η προστασία και η ασφάλεια τόσο των κατασκευαστών ρουκετών όσο και των περιοίκων των δύο ενοριών. Δεν ζητάμε από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να μας δώσουν χρήματα για την κατασκευή των ρουκετών, αλλά να μας βοηθήσουν προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής προετοιμασία και διεξαγωγή του ρουκετοπόλεμου. Για παράδειγμα, να μας δώσουν πυροσβεστήρες, φόρμες και ένα φαρμακείο σε κάθε συνεργείο, λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Ροδίτης, συμπληρώνοντας παράλληλα ότι η ομάδα μέσα από το διάλογο και τις συζητήσεις θα προσπαθήσει προκειμένου σταδιακά να μειωθεί και ο αριθμός των ρουκετών που κατασκευάζονται, αφού τα τελευταία χρόνια ο μεγάλος αριθμός έχει σαν αποτέλεσμα τον εκφυλισμό του εθίμου. Είναι
Θα μείνουμε όμως στο Βροντάδο. Σημαντικά είναι τα προβλήματα που εντοπίζονται στο Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας Ερυθιανής, αφού το παλιό νεοκλασικό κτίριο του 1911, όπου στεγάζεται το σχολείο, τα τελευταία χρόνια έχει παραμεληθεί και δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική επισκευαστική εργασία. Έτσι, σήμερα τα ξύλινα πατώματα είναι κατεστραμμένα, οι αίθουσες διδασκαλίας μπάζουν νερά, αφού τα κουφώματα είναι παλιά, το ηλεκτρικό κόβεται με τις βροχοπτώσεις, δεδομένου ότι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι απαρχαιωμένες, ο περιβάλλοντας χώρος είναι ακατάλληλος για τις αθλητικές δραστηριότητες, ενώ οι αίθουσες δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα οι μαθητές να κάνουν μάθημα στο υπόγειο, δίπλα στον Λέβητα του Πετρελαίου. Η διεύθυνση και οι δάσκαλοι του σχολείου, όπως λέει ο διευθυντής ο κ. Παντελίδης, έχουν επανειλημμένα αναφέρει τα προβλήματα στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, από όπου πάντα εισέπραταν την διαβεβαίωση ότι θα γίνει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την ανακαίνιση του κτηρίου, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει γίνει κάτι, όπως τονίζει και ο διευθυντής, με αποτέλεσμα μάλιστα και η Λαϊκή Συσπήρωση να φέρει το θέμα στην επιφάνεια, να εκδώσει ανακοίνωση και να ζητά να συζητηθεί το πρόβλημα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. Να πούμε πάντως, πριν να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ, ότι εχθές το απόγευμα ο Σύλλογος Γονέων και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου είχε συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Ομηρούπολης, ο οποίος τους ανέφερε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν έχει αφήσει κάποια μελέτη ή σχεδιασμό για το σχολείο της Ερυθιανής, ενώ δεδομένης της οικονομικής κατάστασης, το μόνο για το οποίο μπόρεσε να δεσμευθεί είναι η ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα μικροπαρεμβάσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθημερινότητα μαθητών και δασκάλων. Το άλλο είναι η εξέλιξη τη χώρα για κάποιες τάξεις οι οποίες θα συναντηθούν είτε σε επίγειο είτε σε πάρα πολύ μικρούς χώρους. Είχε ενημερωθεί από το 4 Φεβρουαρίου του 2009 η προηγούμενη δημοτική αρχή με τον Δήμο Μερούπολης. Μας είχαν προσφερθεί κάποιες σκευές στο σχολείο, οι οποίες τελικά από ό,τι ξέρετε δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι των νέων μαθητών, εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα που θέλουμε, γιατί περιμένουμε δύο αίθουσες που θα κάτσουν άλλο στήκημα στο άμεσο χρονικό διάστημα, ώστε να μην κάνουν τα παιδιά μάθημα στο υπόγειο. Να περάσουμε και στις αθλητικές ειδήσεις. Στην Αθλητική Ένωση Χίου Βροντάδου υποδέχεται η Φάρκεν αύριο στο Δημοτικό Στάδιο στις 3.30 το μεσημέρι, ενώ ο Ήφαιστος παίζει κόντρα στο Βαρβασιακό επίσης στις 3.30 το μεσημέρι στο γήπεδο της Καλλιμασιάς. Προβλήματα τώρα όσον αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής Διαιτησίας, την ΕΨΧΙΟΥ και το Σύνδεσμο Διαιτητών δημιουργήθηκαν την φετινή χρονιά, ενώ όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης και μέλος της ΕΠΟ Γιώργος Σαρής, αυτά σιγά σιγά φαίνεται να αντιμετωπίζονται. Δημιουργήθηκαν προβλήματα τα οποία ήταν εντονότερα τον Νοέμβριο. Φταίμε και εμείς, γιατί από το 2009 που άλλαξε ο θεσμικός ρόλος του Συνδέσμου Διαιτητών, εμείς μείναμε στα ίδια και δεν κάναμε ριζικές αλλαγές, είπε ο κύριος Σαρής, συμπληρώνοντας ότι αφήσαμε 1,5 χρόνο, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι το ίδιο άτομο αρχιδιαιτητής. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τις δηλώσεις του σχετικά με το θέμα των διαιτητών. Ναι, είχαμε δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην αρχή της χρονιάς, με πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια του Νοέμβρη. Νομίζω ότι θα τα φτάνουμε και εμείς, γιατί από την διάρκεια της χρονιάς που πάρα πολύ άλλαξε ο θεσμός, θεσμικά ο ρόλος της συνδέσμου του Νοέμβρη, για το δεύτερο ήρθε η ώρα και τις κάνουμε, τώρα πλέον όλα την ώρα, ειδικές ανοίξεις της ορίζεται από εμάς και λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της ΕΠ. Έχουμε νομίζω διευθυνθεί όλα, έχουμε βάλει τελείως φοιτητές. Πιστεύω ότι σιγά σιγά με την ορατικότητα που δείχνουμε την παιδιά και με την παράσταση από εμάς, και στους διευθυντές και με την
σε λίγο καιρό θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για το Οδυσσέο και τα συνέδρια της Ευρωπαϊκής. Δεν πάμε να κάνουμε το Οδυσσέο. Είχα να αντιμετωπίσω κάποια προβλήματα όσον αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής Διευθυνσίας και της αρχείου και της ιδιότητας. Δηλαδή, αρχίσαμε περίπου ένα μισή χρόνο και δεν θα έπρεπε να είναι ο πρόεδρος της ιδιότητας διευθυντών, να είναι το αρχιδιευθυντής. Να περάσουμε να δούμε και τον καιρό για αύριο που αναμένεται συννεφιασμένος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν βόρει με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Ακολουθεί η εκπομπή Persona Grata με καλεσμένο τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΥΠΕΘΕ. Από εμάς, καλό σας βράδυ.